Παιδιά, καλημέρα ή καλησπέρα, αναλόγως πότε βλέπετε το βίντεο. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα, σας στέλνω την αγάπη μου. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για τις σχέσεις και για το πώς μπορείς να γίνεις μαγνήτης μιας όμορφης σχέσης, να φτιάξεις μια όμορφη ερωτική σχέση. Και η καλύτερη σχέση που μπορείς να διαμορφώσεις. Και το λέω, το επαναλαμβάνω για να το καταλάβω εγώ, να το καταλάβετε εσείς, για να το φτιάξουμε, για να το δημιουργήσουμε, για να το αντιληφθούμε, για να γίνει μέσα μας εμπειρία. Και όταν θα γίνει μέσα σου εμπειρία ότι η καλύτερη σχέση που μπορείς να έχεις για να φτιάξεις μια όμορφη σχέση με κάποιον άλλον άνθρωπο είναι η σχέση που χρειάζεται να έχεις με τον ίδιο στον εαυτό. Και όπως λέω πάρα πολύ συχνά, θα έβγαινες ραντεβού μαζί σου, θα σε ερωτευόσουν, θα σε αγαπούσες, θα έκανες σχέση με τον εαυτό σου, θα σε παντρευόσουν, θα ήθελες να κάνεις παιδιά με τον εαυτό σου, να γίνεις γονιός. Κάνε αυτά τα ερωτήματα. Το πρώτο που χρειάζεται να κάνουμε για την εξέλιξη είναι να ρωτήσουμε εμάς τι θέλουμε εμείς, πώς θέλουμε να είμαστε εμείς. Ο καθένας όπως θέλει να είναι. Κάποιος θέλει να είναι μόνος του, κάποιος θέλει να είναι με σύντροφο, κάποιος θέλει να είναι θύμα, κάποιος θέλει να είναι θήτης, μπορεί να είναι και συνειδητό αυτό. Κάποιος θέλει να είναι ουδέτερος, σε απραξία, να μην ασχολείται, να έχει άγνοια. Τα πάντα τα επιλέγουμε, είπα, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Κάποιοι το κάνουν συνειδητά, κάποιοι το κάνουν ασυνείδητα. Έτσι λειτουργεί, παιδιά. Αυτός είναι ο δρόμος ο οποίος παίρνει, διαλέγει ο κάθε άνθρωπος και η ζωή είναι επιλογές. Και ο φαύλος κύκλος των επιλογών είναι δική σου επιλογή. Το να μένεις λοιπόν στην ίδια σχέση αυτή και να ταλαιπωρείσαι είναι δική σου επιλογή. Και η προηγούμενη σχέση επιλογή, δύσκολη σχέση, και αυτή η σχέση που ήρθε επιλογή, δύσκολη σχέση και αυτή, και η επόμενη σχέση που θα έρθει αν δεν το συνειδητοποιήσεις για να αλλάξεις, δύσκολη σχέση και η επόμενη σχέση που θα έρθει, που θα φτιάξεις, που θα δημιουργήσεις. Σας αγαπάω, είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη, είναι για τη διεύρυνση της συνείδησης στους ανθρώπους, στη γεία μας, στο γαλαξία μας, στο σύμπαν μας, σε οποιονδήποτε το χρειάζεται και το έχει ανάγκη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη, είναι για τη διεύρυνση της αγάπης μέσα σε μένα, είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να κάνουν καλύτερες σχέσεις πρώτα με τον εαυτό τους και μετά τις σχέσεις που θα κάνουν με τους άλλους ανθρώπους. Και τις όμορφες αυτές συντροφικές σχέσεις που όντως χρειάζεται να έχει όμορφες συντροφικές σχέσεις ο άνθρωπος. Η μοναχικότητα είναι ωραία, περνάς καλά μόνος σου, το διασκεδάζεις, αλλά είναι ωραίο να έχεις έναν σύντροφο και να μοιράζεσαι τις ίδιες ποιότητες που έχεις μέσα σου εσύ, να τις μοιράζεσαι με έναν άνθρωπο που έχει και αυτός παρόμοιες ποιότητες, πάνω κάτω τις ίδιες ποιότητες. Πάνω κάτω ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην ίδια δονητική κατάσταση. Πάνω κάτω ένας άνθρωπος που θέλει να εξελιχθεί όπως θέλει να εξελιχθείς και εσύ. Είναι ωραίο να συμβαίνει αυτό. Είναι ωραίο να το βάλεις στη ζωή σου, να το φτιάξεις, να το διαμορφώσεις και πραγματικά τότε θα δεις ότι θα έχεις μια όμορφη γαλήνια σχέση, ηρεμία, ισορροπημένη σχέση, αρμονία που είναι πάρα πολύ σημαντική η αρμονία και τότε μπορείς να είσαι και ευτυχισμένος σε μια σχέση. Ευτυχισμένος μπορείς βεβαίως να είσαι και μόνος σου. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει καλά μόνος του δεν είναι ευτυχισμένος. Γίνεται αυτό. Συμβαίνει. Αλλά μπορείς να διαμορφώσεις σχέσεις όμορφες που να έχουν χαρά, να έχουν ομορφιά, να έχουν γαλήνη. Πώς θα το κάνεις αυτό? Χρειάζεται να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Χρειάζεται να ξέρεις ποια θα είναι η καθημερινή σου διεργασία για να φτιάξεις την ευτυχία. Γιατί η ευτυχία δεν είναι ο προορισμός. Ο προορισμός δεν είναι το τέλος. Η ευτυχία είναι ένας μαραθώνιος που ο μαραθώνιος αυτός δεν τελειώνει ποτέ. Δεν έχει τερματισμό η ευτυχία. Δεν έχει τερματισμό η χαρά. Δεν έχει τερματισμό η ομορφιά. Δεν λες ότι, ξέρεις τι, εκεί είναι η κορυφή του βουνού, εκεί είναι η κορυφή του Ολύμπου. Ανέβηκα στην κορυφή, την κατέκτησα και τώρα δεν έχω τίποτα άλλο πλέον να κάνω, να κατακτήσω. Το κατέκτησα και τέλος. Δεν δουλεύει έτσι. Ανεβαίνεις στα σκαλιά της ευτυχίας, ανεβαίνεις στα σκαλιά της ζωής και αρχίζεις σιγά σιγά και αντιλαμβάνεσαι πώς μπορείς να διαμορφώνεις τη χαρά, πώς μπορείς να διαμορφώνεις την ευτυχία, πώς μπορείς να διαμορφώνεις την ομορφιά.